Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους με αποκλεισμούς δρόμων σε όλη την Ελλάδα, στέλνοντας τελεσίγραφο στο Μαξίμου έως την Παρασκευή να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Πριν βάλουν μπρος τις μηχανές και κατέβουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας. Αν θέλει να συναντήσει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, τότε εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε και τα άτομα που θα πάνε. Και φυσικά θα αντιπροσωπεύουν όλη τη χώρα και τα προβλήματα βασικά που αυτά είναι που μας ενώνουν και σε αυτά πρέπει να δώσει απάντηση. Ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους και χθες ο ίδιος ανέφερε ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και ο ίδιος προσωπικά με την αυστηρή βέβαια προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μια παρεμπόδιση των μετακινήσεων, των συγκοινωνιών, δηλαδή με ανοιχτούς δρόμους. Οι αγρότες έστειλαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στον Πρωθυπουργό, ζητώντας αφορολόγητο πετρέλαιο έως 7 λεπτά την κιλοβατόρα στο ρεύμα, επιδότηση εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ, επαναδιαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στο 100%, φρένος της ελληνοποίησης προϊόντων, τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής και έργα υποδομής. Η απόφαση της νίκης είναι ότι μιλάμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αν νομίσει ότι θα μας δώσει καθρεφτάκια και κομπολόγια για να περάσουμε και να φύγουμε, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς επεξεργαζόμαστε με σοβαρότητα και τις προτάσεις που υπάρχουν. Θέλω να πω όμως ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση σε όσα ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες για να είναι παραγωγική. Μια συζήτηση είτε με τον Πρωθυπουργό μαζί με ένα κλιμάκιο αγροτών, θα πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία. Επομένως, και... εμείς με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί εμένα να μου λες, θα ραντίσει με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, θα έχει πετρέλαιο 2 ευρώ, όταν ο άλλος στην Αργεντινή έχει 40 λεπτά πετρέλαιο και ραντίζει με ό,τι θέλει. Και έχει κάνει συμφωνία να μπορεί να φέρει ό,τι θέλει στην Ευρώπη, ενώ τα δικά μου στάνταρ έχουν κόστο παραγωγή 1,5 ευρώ και του Αργεντίνου έχουν 30 λεπτά. Σε διάλογο κάλεσε του αγρότε ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, που επισκέφθηκε τον μπλόκο του μοναστηρίου στο Δομοκό το απόγευμα τη Τετάρτη. Όσοι είναι οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συντονιστικού Μπλόκων, όπω χθε υπέγραψε και έδωσε στη δημοσιότητα τα αιτήματα, ευχαρίστω να συναντηθούμε, διότι για όλα έχουμε απαντήσεις, αλλά και για όλα μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Μετά από μια ραδιοφωνική επικοινωνία εμού και του Υπουργού, δεσμεύτηκε επιτέλους μετά από 5 μήνες ότι η Βόρεια Φιότιδα έχει καταστραφεί χειρότερα από τη Θεσσαλία. Χτες το αναγνώρισαν, μετά από 5 μήνες. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι συμβολικοί αποκλεισμοί εθνικών οδών σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους σε 42 σημεία. Σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Αχαΐα και Ήπειρο. Στην Πάτρα τα αίματα άναψαν όταν αστυνομικοί μπήκαν μπροστά σε διαδηλωτές που ήθελαν να κλείσουν την Εθνική Αθηνών Πατρών για λίγα λεπτά. Ένας διαδηλωτής πιάστηκε στα χέρια με έναν αστυνομικό. Η αστυνομία επέτρεψε τελικά στους αγρότες να βγουν στο δρόμο. Οι αγρότες σε Γιάλιας με μια ευνηδιαστική κίνηση απέκλεισαν την Ολυμπία Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα. Σε μια κίνηση την οποία την αποφασίσαμε πριν έτσι επιτόπου στον μπλόκο μας, στη Γενική Συνέλευση που κάναμε, μια συμβολική κίνηση για 20 λεπτά. Ελαιοπαραγωγοί της Αλεξανδρούπολης συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Μάκρης και με τα τρακτέρ τους μπήκαν στην πόλη και επέδωσαν επιστολή διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Ενότητα. Όπως λένε, στις φωτιές του καλοκαιριού καταστράφηκαν πάνω από 200.000 ελαιόδεντρα και ακόμη δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση. Η κακή λειτουργία του κράτους, γιατί εκεί φτάσαμε πλέον, μας έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Εκτός από το κλείσιμο των εθνικών οδών, οι αγρότες σχεδιάζουν και τον αποκλεισμό τελωνίων για την κυκλοφορία των φορτηγών.